Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών για τη θωράκιση της υγείας τους. Γνωρίζοντας ότι και η μυϊκή εργασία αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος, πρώτον αποφυγή σωματικής εργασίας, δεύτερον να μην έχουμε έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, προστασία μας καπέλου ελαφριά ένδυση, αναπλήρωση υγρών διότι πρέπει να αναπληρώσουμε τα υγρά τα οποία αποβάλλονται, κατανάλωση και μικρής ποσότητας άλατος αν έχουμε υπερβολική εφίδρωση διότι έχουμε απώλεια ηλεκτρολιτών. Οι καρδιοπαθείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον καρδιολόγο τους διότι λάβετε υπόψη ότι θα μπορεί να παίρνουν αντιπερτασικά φάρμακα όταν και στον καύσωνα πέφτει η πίεση, άρα θα πρέπει να έχουμε μείωση των αντιπερτασικών φαρμάκων. Με τις μνήμες νοπές από τον Αύγουστο του 2021 και τα 4 περιστατικά θερμοπληξία στον Άγιο Νικόλαο, κρίνεται απαραίτητη η προστασία από τον ήλιο, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον οργανισμό. Αυτές τις μέρες, ειδικά και με τον τουρισμό, όπου οι άνθρωποι από τις ξένες βόρειες χώρες δεν έχουν συνηθίσει τέτοιου είδους θερμοκρασίες. Είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο, κάθε χρόνο, όχι μόνο φέτος, να έχουμε αρκετά επεισόδια θερμοπληξίας και ή ηλίασης. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφυδατωθεί, πολλοί από αυτούς καταναλώνουν και μεγάλες ποσότητες αλκοόλ κατά τη διάρκεια της ημέρας και των προηγούμενων ημερών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια εντονότερη καταπώνηση στον οργανισμό τους και να χρειάζεται συχνά ιατρική βοήθεια, ενυδάτωση, με ενδοφλέβια, χορήγηση ορών κ.ο.κ. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για θερμοπληξία, ηλίαση, θερμικές κράμπες, θερμική λιποθυμία. Ενώ την ίδια στιγμή προτεραιότητα έχουν οι ευάλωτες ομάδες που είναι ηλικιωμένοι, παιδιά και βρέφοι, καρδιοπάθειες και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, εργαζόμενοι και αθλούμενοι σε εξωτερικούς χώρους και έγκυες γυναίκες. Πιο συγκεκριμένα, οι ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να προσέξουν έκθεση στον ήλιο, μετακινήσεις, βαριά σωματική εργασία, υπερβολική άσκηση, μεγάλα γεύματα. Τα σωστά βήματα για την πρόληψη, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η παραμονή σε δροσερό χώρο, η κατανάλωση άφθονων υγρών, αλάτι στις τροφές για αναπλήρωση ηλεκτρολιτών, αποφυγή αλκοόλ και καφέ, κολύμπι 2 ώρες από το τελευταίο γεύμα.